Η αναθέρμανση τη ευρωπαϊκή ιδέα θα περάσει και από την χωροταξική αναδιάταξη των χώρων όπου λαμβάνονται οι κρίσιμε αποφάσει των Ευρωπαίων ηγετών. Η αρχιτεκτονική αναμόρφωση στην καρδιά τη Ευρώπη κόστησε 321 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για το σχήμα τη νέα έδρα λήψη αποφάσεων, για πολλού παραπέμπει σε ένα διαστημικό αυγό. Nuit, jour, un crayon, un την νύχτα έχω πάντα ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί δίπλα στο κρεβάτι μου. Και ξαφνικά εκεί που κοιμάμε, πετάγομαι και λέω το προφανές. Είναι μια λάμπα, είναι ένας φανοστάτης. Απ' έξω έχουμε ένα μεγάλο αμπαζούρ και μέσα μια λάμπα. Τη μέρα μπορούμε να δούμε το αμπαζούρ και τη νύχτα φωτίζεται η λάμπα. Η σχεδόν οριστική μορφή γεννήθηκε με ένα σχέδιο που έγινε με μολύβι και λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η επεξεργασία στον υπολογιστή. Το νέο αρχιτεκτόνημα των 11 ορόφων περιλαμβάνει μια αίθουσα που θα αποτελέσει τον μελλοντικό χώρο συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών κατά τη Συνόδου Κορυφή. Υπάρχει ένα πλάνο, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτε θα είναι μόνοι, δεν θα συνοδεύονται από του υπουργού εξωτερικών ή οικονομία και μόνοι του όλοι μαζί, γύρω από ένα τραπέζι, καθισμένοι σε έναν κύκλο όσο το δυνατόν μικρότερο, θα μπορούν να έρθουν πιο κοντά ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Για την ώρα προβλέπεται μια θέση και για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ήδη τίθεται το ερώτημα τι θα απογίνουν οι χώροι που έχουν προβλεφθεί για τις βρετανικές αντιπροσωπίες όταν πια το Brexit θα είναι γεγονός. Τον Μάρτιο θα λάβει χώρα στο νέο κτίριο η πρώτη σύνοδος.